κόσμος πόσο γνήσια ευρωπαϊστής και φιλελεύθερος είναι. Σχετικά με την αναφορά του στη στάση μου στην ψήφο, στην ψήφο άρσης της άρσης εμπιστοσύνης πριν από 6 μήνες. Νομίζω ότι με επίσης εντυπωσιακό τρόπο παραποιεί την αλήθεια, γιατί είναι γνωστό και είδε το φως της δημοσιότητας εκείνη τον καιρό, κύριε Πρόεδρε, το ότι η προσωπική μου άποψη, επειδή η ψήφος αυτή είχε άμεση σχέση με το μακεδονικό, ήταν ότι το κόμμα μου, για να είναι συνεπές, έπρεπε να απέχει από αυτή τη διαδικασία. Δεν έγινε αποδεκτό. Για να μην δημιουργήσω προβλήματα στο κόμμα μου, ακολούθησα την κομματική γραμμή. Είπα όμως, όταν έλεγα ναι στην ψήφο που είχε ζητήσει η Νέα Δημοκρατία, εξαιρουμένου του μακεδονικού. Και αυτό μπορεί να μην είχε πρακτική σημασία, είχε όμως ουσιαστική και πολιτική σημασία. Και επειδή, κύριε Πρόεδρε, σε όλη μου τη διαδρομή, τη δημόσια, γνώμονας μου ήταν πάντα η συνέπεια στις αρχές και στην συνείδησή μου, και σε ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο είναι ταυτοτικό και συνειδησιακό, ήταν αδύνατο να κάνω διαφορετικά. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι η δημοκρατία απαιτεί έναν άλλο πολιτικό πολιτισμό και όχι την ευκολία της μικροκομματικής αξιοποίησης της κάθε στιγμής. Ευχαριστώ. Και επειδή η κοινωνία μας μέσα σε σύγχυση, σε οργή, είναι εύκολο θύμα και εύκολο θύραμα και χειραγώγησης από τους εχθρούς της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, όσοι πιστεύουν πραγματικά στον κοινοβουλευτισμό πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ.